Σε αυτό το σημείο να καλωσορίσω στο κεντρικό στούντιο του SBC στο Ηράκλειο της Αθήνας και ευχαριστώ θερμά για αυτό το πρωινό που θα μοιραστεί μαζί μας τον κύριο Νικόλαο Παπασταθόπουλο, είναι ο αντιπρόεδρος του Επαγγελματικού Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης Προσωπικού Εταιριών Πετρελοειδών. Κύριε Παπασταθόπουλε, καλημέρα και καλώς ήρθατε. Εμείς ευχαριστούμε που σε μια δύσκολη μέρα σήμερα λόγω καιρικών συνθήκων είστε εδώ. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε από το απλό, να μας πείτε καταρχάς τι είναι τα επαγγελματικά ταμεία που μπαίνουν στη ζωή μας σιγά σιγά και νομίζω και ειδικά οι νέοι άνθρωποι που μας παρακολουθούν θα πρέπει να ξέρουν και να μάθουν αρκετά πράγματα, κύριε Παπασταθόπουλε. Μάλιστα. Καταρχήν, τα επαγγελματικά ταμεία είναι πρωτόγνωρα για την Ελλάδα. Ναι, για πρώτη φορά δηλαδή δημιουργούνται έτσι. Έχουμε μόνο 17 επαγγελματικά ταμεία στην Ελλάδα και 4 επαγγελματικά υποχρεωτικής ασφάλισης. Μάλιστα. Όλη η υπόλοιπη Ευρώπη διαθέτει χιλιάδες επαγγελματικά ταμεία. Και εδώ και χρόνια. Με πάρα πολλά χρόνια διαθέτει χιλιάδες επαγγελματικά ταμεία, τα οποία είναι είτε ιατροφαρμακευτικής ασφάλισης, είτε συνταξιοδοτικής με εφάπαξ ή συντάξεις. Εμείς γιατί αργήσαμε, κύριε Παπασταθόπουλε, εμείς, και σε αυτό το θέμα. Εμείς νομίζω ότι περάσαμε μια πάρα πολύ δύσκολη φάση, η οποία φάση ήταν η άρνηση αποταμίευσης. Μάλιστα. Δηλαδή, ως λαός και ως εργαζόμενοι αναμέναμε όλα τα συνταξιοδοτικά μας από τη δημόσια ασφάλιση. Μάλιστα. Πράγμα το οποίο είναι φανερό πια ότι δεν μπορεί να γίνει. Ήρθε η κρίση, ήρθαν τα μνημόνια και όλα αυτά δεν τα σάρωσε, έτσι. Δεν μπορεί να γίνει. Είναι πραγματικό πια ότι η οικονομική κατάσταση, αν πάρουμε τους εξής βασικούς, μεγάλη ανεργία, μείωση μισθών, υπογεννητικότητα, βέβαια, το οποίο είναι ένα ιδιαίτερα σοβαρό ζήτημα για τη χώρα μας. Νομίζω ότι είναι το κυρίαρχο τώρα, έτσι, κύριε Παπασταθόπουλε. Και για την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά ακόμα και για τη χώρα μας ακόμα ιδιαίτερα, δείχνει ότι το ασφαλιστικό σύστημα καθίσταται μη βιώσιμο. Μάλιστα. Και τουλάχιστον αδυνατεί να δώσει παροχές αυτές που έδινε τα παλιότερα χρόνια. Είτε με τους νόμους που έχουν φτιαχθεί, είτε με την πραγματικότητά του. Δηλαδή, σύμφωνα με τις αναλογιστικές μελέτες της εποχής, το ασφαλιστικό σύστημα είναι χρεωμένο πάνω από το δημόσιο χρέος μας. Μάλιστα. Δηλαδή, αυτό είναι φοβερό που λέτε. Είναι πάρα πολύ... Υπολογίζεται στα 400 δις. Μάλιστα. Οι οφειλές που έχει. Το χρέο μας αυτή τη στιγμή είναι στα 326 δισεκατομμύρια αυτή τη στιγμή. Όπως καταλαβαίνετε λοιπόν, η κατάσταση έχει φτάσει σε ένα σημείο όπου όλοι μας πρέπει να σκεφτούμε με άλλο τρόπο πια το ζήτημα της σύνταξής μας. Μάλιστα. Συνεπώς, τι συστήνετε τώρα σε έναν σημερινό πενιντάρι που έχει τη δουλειά του, αλλά και στο νέο τον 25-30 που μπαίνει για πρώτη φορά στην αγορά εργασίας. Ο σημερινός πενιντάρις είναι σε μια πραγματικά δύσκολη φάση. Μάλιστα. Διότι δεν προλαβαίνει εύκολα ούτε το κομμάτι της ιδιωτικής ασφάλισης. Δεν τον ασφαλίζουν δηλαδή, γιατί λόγω ηλικίας, έτσι. Τον ασφαλίζουν. Ναι. Τα επαγγελματικά ταμεία ασφαλίζουν όλες τις ηλικίες και όλους τους εργαζόμενους. Ο νέος όμως είναι δεδομένο ότι πρέπει να δει πλέον το κομμάτι αποταμίευσης σαν πλευρά σύγχρονη και σαν πλευρά μεγάλης ανάγκης. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, στην οδηγία που έχει βγάλει την καινούρια για τα ασφαλιστικά ταμεία και η οποία από τις 19 Ιανουαρίου θα γίνει νόμος του κράτους. Και στην Ελλάδα. Και στην Ελλάδα. Μάλιστα. Λέει συγκεκριμένα το εξής. Στο άρθρο 10 της λέει συγκεκριμένα το εξής. Η ιδιωτική ασφάλιση πρέπει να υποβοηθηθεί με όρους από την κυβέρνηση ώστε να σταματήσει η φτωχοποίηση των συνταξιούχων. Μάλιστα. Δηλαδή, υποχρεώνει κυβερνήσεις, εργοδότες και εργαζόμενους να μπουν σε ένα διάλογο, πραγματικό διάλογο όμως, για το μέλλον έτσι, των επαγγελματικών ταμείων ουσιαστικά. Ένας νέος άνθρωπος, ένας 30-35 άρης, και να πάρουμε το δικό σας ταμείο, που είστε αντιπρόεδρος του Επαγγελματικού Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης Προσωπικών Εταιριών Πετρελοειδών. Πρέπει να κάνει κάτι, πρέπει να αποταθεί στον εργοδότη του, πρέπει να πάει στο ταμείο, τι πρέπει να κάνει. Ο νέος εργαζόμενος πρέπει καταρχήν να συνειδητοποιήσει την κατάσταση. Μάλιστα. Διότι το πρόβλημα που παρουσιάζεται είναι το εξής. Η εμπειρία μας λέει ότι οι νέοι εργαζόμενοι λένε σύνταξη δεν πρόκειται να πάρω. Ναι, έχουν αυτή την αφοριστική άποψη. Ναι, και μια αδιάφορη στάση απέναντι στο πρόβλημα. Ναι, γιατί σου λέμε νέος, δεν βαριέσαι τώρα μετά από 30-40 χρόνια. Αυτό λέει. Ναι. Όμως, επειδή έτσι είχαμε όλοι την ίδια λογική, νομίζω ότι σήμερα πρέπει σε συμφωνία με τους εργοδότες ή έστω και ατομικά, να δούνε τη σύσταση επαγγελματικών ταμείων επικουρικής ασφάλισης. Το κράτος να διαμορφώσει θεσμοθετημένες διαδικασίες
και οι εργαζόμενοι με τους εργοδότες να μπουν σε ένα διάλογο υποστήριξης αυτών των mm-hmm. ταμείων. Mm-hmm. Η κουλτούρα που υπήρχε σήμερα, παλιότερα στην Ελλάδα δεν υπάρχει σήμερα, αλλάζει. Τι εννοείται? Δεν υπήρχε κουλτούρα επαγγελματικής ασφάλειας στην Ελλάδα. Μάλιστα. Αυτή την είχαν μόνο κάποιες μεγάλες εταιρείες, πολυεθνικές, ναι, οι οποίες έχουν απ' έξω την νοοτροπία είχαν και το τη δική DNA. Τους νοοτροπία από την Ευρώπη. Σήμερα οι εργοδότες, οι Έλληνες εργοδότες, επειδή δεν έχουν και κουλτούρα τέτοια, δεν είναι πρόθυμοι στη δημιουργία επαγγελματικών ταμείων. Μάλιστα. Όμως νομίζω ότι στη διάρκεια των συλλογικών συμβάσεων, οι οποίες ξαναμπαίνουν μπροστά τώρα μετά το τέλος του μνημονίου, σωστά, οι εργαζόμενοι μπορούν σαν βασικό τους αίτημα να διεκδικήσουν αυτό το πράγμα. Mm-hmm. Εγώ δεν μιλάω για επαγγελματικά ταμεία τα οποία θα σταματήσουν τις παροχές της κρατικής. Η δημόσια ασφάλιση είναι δεδομένη, είναι υποχρεωτική. Είναι ο πυλώνας ο βασικός. Και είναι ο βασικός πυλώνας. Όμως, επειδή πια δεν θα φτάνει σε κανέναν, ναι. Γιατί πρέπει σήμερα να σας θυμίσω ότι ο βασικός μισθός είναι τα 360 ευρώ. Εάν σκεφτείτε έτσι, λοιπόν, ότι ένας συνταξιούχος σήμερα έχει αντιστοιχεία 1,7 εργαζόμενους. Μάλιστα. Το οποίο αυτό συνεχώς μειώνεται. Μειώνεται. Δεύτερον, ότι η σύνταξη σήμερα, ο μέσος όρος των συντάξεων είναι 800 περίπου ευρώ. Και ο μισθός, ο μέσος των τελευταίων εργαζόμενων που έχουν δουλέψει τα τελευταία χρόνια είναι στα 450, mm-hmm. καταλαβαίνετε ότι δεν μπορεί να αντικατασταθεί. Σωστά. Αυτό λοιπόν σημαίνει ότι οι εργαζόμενοι πρέπει να μπουν στην εξής διαδικασία. Ναι. Να συστήσουν επαγγελματικά ταμεία, mm-hmm. κλαδικά, ομοιοεπαγγελματικά, είτε επιχειρησιακά, σε συνεργασία με τους εργοδότες, mm-hmm. είτε και αυτόνομα. Στην Ελλάδα από τα 17 ταμεία που υπάρχουν, τα δύο είναι μόνο με συμμετοχή των εργαζομένων. Μάλιστα. Που είναι και αυτή μία λύση, ναι, στα πλαίσια, αν δεν μπορούμε να βρούμε άκρη με τους εργοδότες. Ναι. Είναι και αυτή μία λύση. Υπάρχει σύμπνοια, κύριε Παπασταθόπουλε, συζητούν οι εργοδότες, είμαστε σε μία φάση. Εγώ νομίζω ότι θα μπουν αναγκαστικά στη συζήτηση. Ναι. Και όχι με την έννοια της υποχρεωτικότητας, με την έννοια της αλλαγής της κουλτούρας σιγά-σιγά. Καταλάβω. Δηλαδή, εγώ θα μπω και σε ένα θέμα λίγο να σας πω. Παρακαλώ. Αν δούνε τα επαγγελματικά ταμεία ακόμα και ως μοχλό ανάπτυξης οικονομικής. Mm-hmm. Δηλαδή, μπορώ να σας αναφέρω το εξής παράδειγμα. Τα 4 ταμεία υποχρεωτικής ασφάλισης που είναι σήμερα από το 2013 σε λειτουργία έχουν 140.000 εργαζόμενους και 1.200.000 ευρώ σε χρήματα τα οποία μπορούν να διαθέσουν mm-hmm. στην πραγματική οικονομία. Μάλιστα. Όχι να τα κρατάνε, να τα διαθέσουν στην, σωστά, πραγματική οικονομία σε σχέση με δημόσιες επενδύσεις, σωστά, σε σχέση με συνεργατικές επενδύσεις ταμείων. Mm-hmm. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Το δεύτερο σημαντικό είναι ότι και η Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και το ελληνικό θεσμικό πλαίσιο, όπως έχει βελτιωθεί, δημιουργεί μια μεγάλη ασφάλεια σε αυτούς που έχουν σκοπό να ασχοληθούν με τα επαγγελματικά ταμεία. Mm-hmm. Οι ελεκτικοί μηχανισμοί είναι κάτι παραπάνω από αυστηροί και ισχυροί. Mm-hmm. Δηλαδή, τα δομημένα ομόλογα δεν μπορούν να ξαναυπάρξουν. Έτσι. Σωστά, αυτό το σκάνδαλο, ναι, που έχει αυτό συνταράξει. Το σκάνδαλο, δηλαδή, δεν μπορεί να ξαναυπάρξει. Η Επιτροπή Κεφαλαίου Αγοράς μας ελέγχει 4 φορές το χρόνο. Μάλιστα. Για τον τρόπο που επενδύουμε. Άρα και υπάρχουν ασφαλιστικές δικλείδες, κύριε Παπασταθόπουλε. Υπάρχουν πάρα πολύ σημαντικές ασφαλιστικές δικλείδες και εσωτερικές, όπως μας υποχρεώνει ο νόμος, mm-hmm. και εξωτερικές. Δηλαδή, εμείς ελεγχόμαστε από 3 Υπουργείο, Εθνική Αναλογιστική Επιτροπή, Εθνική Αναλογιστική Αρχή και την Επιτροπή της Κεφαλαίου Αγοράς. Mm-hmm. Με πολύ αυστηρούς ελέγχους. Mm-hmm. Έχουμε εσωτερικό έλεγχο δικό μας. Μάλιστα. Υποχρεωτικά, όχι. Σωστά, σωστά. Έτσι, υποχρεωτικά κλείσιμο, κλείνουμε ισολογισμούς 31 Μαρτίου κάθε, έτσι, χρόνο. Εμείς είμαστε κλεισμένοι και το 2017. Δεν θέλω να πω για ταμεία κρατικά πόσο καιρό έχουν, ναι, να κλείσουν, ναι, αλλά βέβαια, καταλαβαίνετε ότι είμαστε υποχρεωμένοι, δεν μπορούμε, σωστά, να κάνουμε αλλιώς. Από τη μέρα που θα ψηφιστεί ο νόμος, είπατε 19 Ιανουαρίου του 2019, και μετά θα πρέπει να δημιουργηθούν τα επαγγελματικά ταμεία, αρχίζει ο διάλογος ή θα πρέπει νωρίτερα? Θα πρέπει να αρχίσει ο διάλογος. Ήδη δηλαδή είμαστε καθυστερημένοι, έτσι. Ήδη είμαστε πολύ καθυστερημένοι. Απλώς αυτή η οδηγία διασφαλίζει ακόμα περισσότερο το ζήτημα της ύπαρξης των επαγγελματικών mm-hmm. ταμείων. Δίνει και δυνατότητες επαγγελματικών ταμείων διασυνοριακές. Δηλαδή είναι μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα κατάσταση. Mm-hmm. Απλώς θεωρώ ότι υπολοιπόμαστε πάρα πολύ σε επίπεδο γνώσης. Κατάλαβα. Δεν γνωρίζουμε δηλαδή τι γίνεται με αυτό. Mm-hmm.
Είπατε για 17 επαγγελματικά ταμεία. Πόσα θα έπρεπε να είναι σήμερα στην Ελλάδα για να είμαστε υπό κανονικές συνθήκες? Τουλάχιστον όλες οι μεγάλες επιχειρήσεις έπρεπε να είχαν επαγγελματικά ταμεία. Επαγγελματικά ταμεία. Είτε σε επίπεδο κλάδων είτε σε επίπεδο επιχείρηση. Κατάλαβα. Θα σας κρατήσω και λίγο μετά το διάλειμμα για να αναφερθούμε και στο δικό σας ταμείο ως αντιπρόεδρος, να μας πείτε κάποια πράγματα. Εγώ μια ερώτηση έχω να κάνω που φαντάζομαι δεν έχουν πάρα πολλοί μας παρακολουθούν. Ακούει τώρα ο νέος εργαζόμενος και επαγγελματικό ταμείο. Προφανώς και εκεί θα πρέπει να έχει κάποια εισφορά. Πώς θα φτάσουν τα χρήματα, κύριε Παπασταθόπουλο, όταν έχεις κάνει ήδη εισφορά για τα κρατικά ταμεία, για το κράτος? Σου λέει, εγώ δεν φτάνω να ζήσω. Θα δίνω και στο επαγγελματικό ταμείο? Αυτή είναι η ερώτηση των νέων ανθρώπων, αλλά και όλων όσων είναι στην αγορά εργασίας. Είναι απολύτως κατανοητή. Όμως, ας θυμηθούμε λίγο τους παλιούς. Ναι. Και παλιότερα, οι δικοί μας, οι παππούδες και οι πατεράδες, δεν είχανε. Όμως, το κομμάτι αποταμίευση ήτανε απολύτως αναγκαίο και, συνειδητό πράγμα. Εσύ. Δηλαδή, ξέρανε ότι το μέλλον είναι δύσκολο και πάντα φροντίζανε να έχουν κάτι στην άκρη. Ναι, βέβαια. Αυτό δεν έχει περάσει στη νέα γενιά. Δεν έχει περάσει στη νέα γενιά. Δεν πέρασε στη νέα γενιά, διότι η λέξη που πέρασε στη νέα γενιά είναι κατανάλωση. Σωστά. Αν σκεφτείτε ότι με βάση τους υπολογισμούς σήμερα το 80% του ΑΕΠ στηρίζεται στην κατανάλωση, ναι, είναι δραματικό αν το σκεφτείτε αυτό το πράγμα. Σωστά, σωστά. Η χώρα δηλαδή έχει πραγματικό πρόβλημα. Πρέπει να αλλάξει παραγωγική κουλτούρα από ταμιευτική κουλτούρα. Ο νέος εργαζόμενος σήμερα, το καταλαβαίνω αυτό που λέτε, ναι, γιατί έχω παιδιά που δουλεύουν και είναι νέοι. Είναι λογική απορία. Δηλαδή που λέει, τι θα κάνω, θα βάζω άλλο 3% ή άλλο 5% πού στην άκρη. Και με τους μισθούς που υπάρχουν τώρα, βέβαια. Πού να φτάσει. Και όμως πρέπει να προσπαθήσουμε να δούμε αυτό το πράγμα ως στάση. Η κυβέρνηση βοηθάει, έχετε καλές επαφές, η κυβέρνηση ακόμα είναι πίσω σε αυτό το πράγμα. Δεν έχει δώσει προτεραιότητα. Η πολιτική ηγεσία γενικώς, όχι μόνο η σημερινή κυβέρνηση. Και οι προηγούμενες. Δεν έχουν, ήταν δεσμευμένες στο ίδιο σύστημα που υπήρχε πριν. Κρατική ασφάλιση, δημόσια ασφάλιση, όλο αυτό το πράγμα. Μπράβο, ναι. Μετά τις κατραπακές που έφαγε η χώρα, έτσι, πρέπει να το δει ξανά από την αρχή αυτό το πράγμα. Σωστά. Πρέπει θεσμοθετημένα πια να δημιουργηθούν υπηρεσίες στα Υπουργεία, να ασχοληθούν αποκλειστικά με τα επαγγελματικά ταμεία, να διαμορφώσουν πλαίσιο, έτσι, να μην τα περιμένουμε όλα από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σωστά. Πρέπει να διαμορφώσουμε συνείδηση οι ίδιοι ως εργαζόμενοι. Υπάρχει ένας κώδικας δεοντολογίας, ο οποίος με πάρα πολύ αυστηρό τρόπο επιλέγει κριτήρια για τα μέλη των διοικητικών συμβουλίων, ναι, για τις διαδικασίες τις εσωτερικές. Πρέπει αυτά τα πράγματα όλα να τα γνωρίσουν, να τα δούνε και να μπουν σε μια διαδικασία. Πρέπει δηλαδή να σκεφτούμε το μέλλον, το ατομικό μας αλλά και της χώρας, διαμέσου αυτών των οχημάτων. Και κυρίως των παιδιών μας που έρχονται και θα μπουν στην αγορά εργασίας. Λοιπόν, πάρτε μια ανάσα, κύριε Παπασταθόπουλε. Κυρίες και κύριοι, είμαστε ακριβώς να κάνουμε το πρώτο διάλειμμα για τη σημερινή εκπομπή. Να σας πω ότι βλέπετε το ελληνικό χρηματιστήριο συνεχίζει την πτωτική του πορεία όπως και η υπόλοιπη Ευρώπη. Το δεκαετές ελληνικό μόλογο συνεχίζει να κινείται ανωδικά. Διάλειμμα και επιστρέφουμε, κυρίες και κύριοι, για τη συνέχιση της κουβέντας μας εδώ με τον σημερινό μας καλεσμένο, τον κύριο Νικόλα Παπασταθόπουλο, αντιπρόεδρο του Επαγγελματικού Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης Προσωπικού Εταιρεών Πετρελαιοειδών. Διάλειμμα, επιστρέφουμε περίπου 5 λεπτά. Κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε. Το κεντρικό ρολόι του SBC δείχνει 4 λεπτά μετά τις 11 το πρωί. Είναι Τρίτη, 18 Δεκεμβρίου του 2018. Η είδηση άσχημη της ημέρας είναι ότι από χθες το βράδυ έπαψε να λειτουργεί και η χαλιβουργική της οικογένειας Αγγελόπουλου. Η ΔΕΗ κατέβασε πλέον το διακόπτη. Η εταιρεία χρωστούσε 31,4 εκατομμύρια ευρώ σε ρεύμα και πλέον περνάει και αυτή η εταιρεία δυστυχώς στη λίθη των μεγάλων βιομηχανιών που έσβησαν σε αυτή τη χώρα. Είναι πάντα μαζί μου εδώ στα κεντρικά στούντιο του SBC στο Ηράκλειο της Αθήνας ο κύριος Νικόλας Παπασταθόπουλος, ο αντιπρόεδρος του Επαγγελματικού Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης Προσωπικού Εταιρεών Πετρελαιοειδών. Μιλάμε για τα επαγγελματικά ταμεία. Και κύριε Παπασταθόπουλε, πριν περάσω στο δικό σας ταμείο να μας πείτε κάποια πράγματα, τελικά το ασφαλιστικό θέλει νέα μελέτη? Έχουμε σωθεί ή όχι? Τι λένε οι πληροφορίες και η εμπειρία σας? Κατά τη γνώμη μου και κατά την εμπειρία μου, δεν έχει σωθεί. Το ασφαλιστικό αντιμετωπίζει το ίδιο πρόβλημα που αντιμετώπιζε και πριν. Μείωση εργασίας, υπογεννητικότητα, μείωση μισθών. Ναι. Άρα έχουμε και το brain drain που φύγανε μισό εκατομμύριο παιδιά, έτσι, με δεξιότητες. Είναι στο εξωτερικό.
Από αυτή την άποψη, λοιπόν, το ασφαλιστικό θα ξαναπροκύψει σαν θέμα είτε σήμερα, ναι, είτε στην επόμενη πενταετία. Άρα, όποια κυβέρνηση προέρχεται. Όποια κυβέρνηση θα πρέπει να το αντιμετωπίσει εξ αρχής. Mm-hmm. Εξ αυτού και η απόφαση δική μας να δημιουργήσουμε αυτό το Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης, το οποίο το πήραμε από το κράτος και το κάναμε αυτοδιαχειριζόμενο. Πείτε μας λίγο για το δικό σας ταμείο των εταιριών πετρελαιοειδών. Ήσασταν σε καλή, σε σύμπνοια με τους εργοδότες. Το 2013, ναι, όταν αποφασίσαμε να κάνουμε το ταμείο αυτοδιαχειριζόμενο, το πήραμε από το κράτος με βάση το νόμο που είχε τη δυνατότητα τότε. Το ταμείο ήταν σε πάρα πολύ μεγάλη ανάπτυξη. Ξεκίνησε μια διαδικασία πάρα πολύ σημαντική. Όμως το 2014 με το νόμο που κόπηκαν οι πρόσθετες εισφορές, mm-hmm, του ένα της χιλής, το ταμείο έχασε το 63% των πόρων του. Μάλιστα. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα να περάσουμε μια φάση πολύ δύσκολη με μειώσεις συντάξεων, mm-hmm, ώστε να προσπαθήσουμε να κεφαλαιοποιηθούμε το 2025. Mm-hmm. Δηλαδή το 2025 είναι ο στόχος να έχουμε τόσα χρήματα σαν ταμείο, ώστε να μπορούμε να καλύψουμε εκείνη την εποχή τις ανάγκες όλων των συνταξιούχων, μάλιστα, και όλων των εργαζόμενων μέχρι εκείνη την ώρα, ώστε υπάρχει. Δηλαδή να μην υπάρχει κανένα πρόβλημα για τους... Mm-hmm. Πόσους εργαζόμενους και πόσους συνταξιούχους έχει κλάδος? Έχουμε 3.500 συνταξιούχους και 2.700 εργαζόμενους. Μάλιστα. Μπαίνει νέο αίμα στον κλάδο? Ο κλάδος δεν έχει εύκολα νέο αίμα. Τα πετρέλαια είναι μια δύσκολη, mm-hmm, διαδικασία. Ήδη μετακινούνται προς άλλο είδους ενέργεια. Σωστά. Από αυτή την άποψη υπάρχει ένα τέτοιο θέμα στο ταμείο. Παρόλα αυτά, με το στρατηγικό πλάνο που έχουμε καταστρώσει, το 2025 θα είμαστε εξασφαλισμένοι απολύτως. Mm-hmm. Οι εργοδότες μετά από έναν σημαντικό διάλογο προσέφεραν 1-2 ποσοστιαίες μονάδες επιπλέον στις εισφορές των εργαζομένων τους, mm-hmm, στο ταμείο. Mm-hmm. Αυτό, χωρίς να σημαίνει ότι αντικαταστάθηκε το προηγούμενο ποσοστό, mm-hmm, είναι κάτι σημαντικό στο να μην προχωρήσουμε άλλο σε μειώσεις συντάξεων. Mm-hmm. Συνεπώς, είστε από τα πρώτα ταμεία στην Ελλάδα τα οποία κινήσετε σε μια υγιή πορεία, κύριε Παπασταθόπουλε. Έτσι, ήδη μετά την περσινή αναλογιστική μελέτη έχουμε περάσει το κόκκινο και είμαστε στο μπλε, που λέμε. Είμαστε, μπράβο, στα καλά. Mm-hmm. Το ίδιο και τα υπόλοιπα 4-3 ταμεία, και των ασφαλιστών και των φαρμάκων και των τροφίμων, τα ταμεία έχουν περάσει και αυτοί σε αυτή την κατηγορία. Άρα είστε οι 4 κατηγορίες. Είμαστε τα 4 ταμεία, ναι, οι οποίοι είμαστε 130.000 εργαζόμενοι όλοι αυτοί μαζί, mm-hmm, και 1.200.000, σας λέω ξανά. Και προσδοκάτε να έρθουν και άλλοι μαζί σας. Και δηλαδή, έτσι, προσδοκάμε να έρθουν και άλλοι. Αυτά τα 17 ταμεία τα άλλα είναι αμιγώς ιδιωτικά, ναι, δεν είναι υποχρεωτικής ασφάλισης όπως είμαστε εμείς. Mm-hmm. Τώρα, το δικό μας ταμείο όταν ξεκίνησε αντιμετώπισε διάφορα προβλήματα. Mm-hmm. Επειδή ο νόμος που τα ίδρυσε ήταν υβριδικός νόμος, δηλαδή δεν ξεκαθάριζε το δημόσιο χαρακτήρα τους και το... Μέχρι να περάσει αυτή η πενταετία, μέχρι και να προσαρμοστούμε, είχαμε και εμείς και το ελληνικό, ναι, δημόσιο. Κατάλαβα. Προβλήματα στις αναμεταξύ μας σχέσεις. Αναταράξεις. Ναι. Υπήρξαν αναταράξεις. Σήμερα νομίζω ότι όλα είναι καλά, όλα προχωράνε, mm-hmm, και μπορούμε να είμαστε και οδηγός, mm-hmm, για τους υπόλοιπους. Το 19 ποιοι είναι οι στόχοι, οι προοπτικές που έχετε βάλει σαν Διοικητικό Συμβούλιο, είστε και Αντιπρόεδρος? Το 19 λοιπόν ο βασικός μας στόχος είναι η πλήρης ενημέρωση του προσωπικού, των ασφαλισμένων μας. Βασικός στόχος πια, τον οποίο δεν μπορούσαμε να τον έχουμε τα προηγούμενα χρόνια σε τέτοια μορφή, διότι είχαμε ελλείψεις όσον αφορά το μηχανοργάνωσή μας. Α, μάλιστα. Επειδή το κόστος μηχανοργάνωσης είναι σημαντικό, mm-hmm, περιμέναμε πρώτα να περάσουμε σε μια φάση αύξησης των εισοδημάτων μας, μάλιστα, και να προχωρήσουμε στη μηχανοργάνωση. Μέχρι το Μάρτιο θα το έχουμε τελειώσει. Και το πλάνο είναι ο ασφαλισμένος του ταμείου, συνταξιούχος ή ενεργός εργαζόμενος, με ένα κουμπάκι που λέμε στη γλώσσα μας, να ξέρει τι χρήματα έχει. Κάθε μέρα δηλαδή, να τι ελέγχει. Τι χρήματα διαθέτει, μπράβο, πώς μπορεί να κινηθεί, να βλέπει πού είναι επενδυμένα τα λεφτά μας, τα πάντα. Αυτό είναι
σημαντική προσπάθεια για μας και ταυτόχρονα είναι και εντολή ουσιαστικά, έτσι. Έτσι πρέπει να λειτουργήσουν αυτά τα ταμεία. Είναι εντολή Σωστά. για μας. Πρέπει να γίνει. Πρέπει αυτό. Να γίνει αυτό. Δηλαδή πρέπει ο εργαζόμενος κάθε στιγμή να έχει πλήρη εικόνα της κατάστασής του. Σωστά. Λοιπόν, θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά για τη σημερινή σας παρουσία. Μας κάνατε σοφότερους για ένα θέμα το οποίο δεν γνωρίζουμε και νομίζω όλους μας απασχολεί όσοι είμαστε ενεργοί εργαζόμενοι, κύριε Παπασταθόπουλε. Να ευχηθώ καλές γιορτές, καλή δύναμη στο έργο σας. Να σας πω επίσης. Και θα σας ξανακαλέσουμε σίγουρα και το 19, έτσι. Μετά τις 19 Ιανουαρίου επίσης... που θα ψηφιστεί και ο νόμος. Πολύ Πείτε ωραία. Μου. Να σας πω επίσης χρόνια πολλά και καλές γιορτές. Σας ευχαριστώ πολύ. Και πραγματικά θα θέλαμε να βοηθήσετε σε αυτή την κατεύθυνση. Βέβαια. Εμείς θα γίνουμε οδηγοί. Έτσι. Θα προσπαθήσουμε όσο μπορούμε να πείσουμε τον κόσμο ότι πρέπει να προχωρήσει αυτό. Σωστά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εγώ, κύριε Παπασταθόπουλε. Καλή συνέχεια στην ημέρα.